Απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν στο θάνατο των δύο νεαρών Ιρλανδών στην Ίο αναζητά η ελληνική αστυνομία σε συνεργασία με δύο ερευνητές της Ιρλανδικής αστυνομίας. Οι γονείς του Άντριου Οντόνελ και του Μαξ Γουόλ ήρθαν και παρέλαβαν τις ορούς των παιδιών τους από το κέντρο υγείας του νησιού. Η νεκροψία θα γίνει στην ιατροδικαστική υπηρεσία του Πειραιά, που αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου των δύο 18χρονων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική αστυνομία ερευνά αν τα ποτά των δύο Ιρλανδών μαθητών είχαν οθευτεί. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες σοκαρισμένοι φίλοι τους ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη χώρα τους. Οι συμμαθητές τους, μετά το τραγικό συμβάν, γυρίζουν εσπευσμένα στο Δουβλίνο σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Για εκατοντάδες συγκλονισμένους νέους Ιρλανδούς που θέλουν να φύγουν από την Ίο, κάνει λόγο η Daily Mail. Σύμφωνα με εκπαιδευτικό, στην Ίο βρίσκονται περί τους 1000 νεαρούς Ιρλανδούς, οι οποίοι το μόνο που θέλουν είναι να πάνε στο σπίτι τους.